Ert Open, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο. Νομίζω ότι έχουμε στη γραμμή την Ντίνα την Κοέδρου, η Ντίνα η οποία είναι μέλος του ΕΠΑΜ και είναι και μέλος του κινήματος. Άκουσες διάφορα τα οποία είπα, εντάξει δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι, εγώ περισσότερο θέλω να μιλήσουμε τώρα για αυτό που ονομάζω εγώ ζώσα αντίσταση. Είναι μια, αυτό που κάνουμε στα πολύ περισσότερο από μένα, κάποιοι που το έχουν ξεκινήσει πολύ πιο πριν όπως είσαι και εσύ και άλλα παιδιά, άλλοι συναγωνιστές, το οποίο αποτελεί ένα αμάλγαμα, μια πανστατιά θα λέγα εγώ, να το πω, μια φοβερή συσπήρωση που δεν κοιτάει κομματικές εξαρτήσεις, κινηματικές εξαρτήσεις, δεν κοιτάει ιδεολογίες, αλλά στέκεται εκεί πέρα αντιδρώντας και αντιστεκόμενη στην αρπαγή των σπιτιών των συμπολιτών μας. Δεν πηγαίνουμε για τα σπίτια μας, πηγαίνουμε για τα σπίτια των συμπολιτών μας. Ο λόγος είναι δικός σου. Λοιπόν, ναι, Περικλή μου, ακριβώς αυτό είναι η αντίσταση στην πράξη, στο δρόμο. Αυτό που όλοι εμείς που υποστηρίζουμε την μετοπική δράση μέσα στην κοινωνία, όλοι εμείς που συνειδητοποιήσαμε κάποια στιγμή άνθρωποι απλοί, σαν και εμένα, η οποία δεν ήμουν ποτέ σε κάποιο κόμμα, δεν είχα, ήταν και τα βιώματα της ζωής μου τέτοια, είχα μεταναστεύσει για πολλά χρόνια στην Αμερική, δεν είχα τέτοιες επαφές, ας πούμε, και με την ελληνική πραγματικότητα, αλλά φυσικά η αμερικάνικη πραγματικότητα είναι εντελώς μια άλλη κατάσταση εκεί. Όλοι εμείς λοιπόν που συνειδητοποίησαμε κάποια στιγμή ότι εάν δεν γίνεις πρώτα απ' όλα ενεργός πολίτης, εάν δεν ενδιαφερθείς με κάποιο συμμετοχικό και συλλογικό τρόπο να αντισταθείς σε αυτά που άλλοι ετοιμάζουν για σένα, εσύ δεν έχεις κάποιο πλαίσιο απόφασης άλλο από το δικαίωμα που λένε ότι σου χαρίζουν, το οποίο είναι μία ψήφος κάθε 4 χρόνια. Τώρα πλέον είναι πολύ πιο σύντομα το χρονικό διάστημα, βέβαια, αυτό που έχουμε δει να διαδραματίζεται. Έχω επιθυμίσει εκλογές, μου έχουν λείψει για λίγο εκλογές, έτσι. Μου έχουν λείψει λίγο. Ναι, έχουμε, ναι, καιρό να κάνουμε. Έχουν λείψει, τέλος πάντων, κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει ο καθένας από εμάς να το δει αλλιώς. Να το δει με ένα μάτι ενός πολίτη ο οποίος ο ίδιος πρέπει να διαμορφώνει την πολιτική η οποία του σερβίρεται. Δεν μπορεί να λειτουργούμε μέσα σε ένα πλαίσιο ανάθεσης συνεχώς όπου ψηφίζουμε τους ηγέτες μας και την χρησιμοποιώ έτσι πολύ αυτή τη λέξη, όχι με καλό τρόπο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αποδείξει ότι είναι, δεν έχουν κάνει κάτι το οποίο να δείχνει ότι όντως προστατεύουν τα συμφέροντα του λαού τους. Αν όντως ήταν αντιπρόσωποι αυτού του λαού, δεν θα κινόντουσαν προς αυτές τις κατευθύνσεις που έχουν κινηθεί, δεν θα είχαν καταπατήσει όλες τις υποσχέσεις που είχαν τέλος πάντων παραπλανήσει το λαό να ελπίζει ότι θα πραγματοποιηθούν, και ταυτόχρονα θα είχαν το λαό πάντα στο νου τους. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό? Θα υπήρχε μία πολιτική που θα εξασκούσαν, που θα συμβουλευόταν πάντα τον λαό, τα συμφέροντά του, τι θέλει να εκφράσει ο λαός, πώς θέλει την πολιτική του να κινηθεί. Εδώ τώρα έχουμε δει μία κατάσταση όπου το όχι μας έγινε ναι, το όχι μας κατά πλειοψηφία, γιατί ήταν 63%, δεν ήταν μικρό πράγμα αυτό, ήταν μεγάλο πράγμα. 63% το περιμένανε. Με capital controls. Ταυτόχρονα η νεολαία μας που βγήκε στο δρόμο, έλα, συγγνώμη. Εγώ όπως διακοπτώ, λέω 63% σχεδόν με capital controls και με τρομοκρατία από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό, ναι, βεβαίως πρέπει να το τονίσουμε. Και η νεολαία μας που βγήκε στο δρόμο, που όλοι λέμε για την νεολαία που είναι αφησυχασμένη σε καφετέρειες και τα λοιπά, δεν θεωρώ ότι τα παιδιά είναι έτσι. Απλά τα παιδιά
δεν έχουν πιστεί από κάποιον, κάποιους, από κάποιο τέλος πάντων μέτωπο το οποίο να τους αποδεικνύει, να τους παραδειγματίζει προς αυτή την συμμετοχική και συλλογική οδό, και βγήκανε, ψηφίσανε και αμέσως μετά ακυρωθήκανε. Έκατσε η κοινωνία. Τεράστιο κακό, ΣΥΡΙΖΑ, τεράστιο κακό. Εκτός αυτού λοιπόν, για να επιστρέψουμε λοιπόν στα ελληνοδικεία, κατά τη γνώμη τη δική μου και γιατί έχω πιστέψει τόσο πολύ σε αυτόν τον αγώνα, θεωρώ ότι η κάθε συνέλευση, να την πούμε, ομάδα δράσης, να την πούμε, αγωνιστικό μέτωπο, να το πούμε. Ομάδα κρούσης, πες την καλύτερα. Ομάδα κρούσης, να το πούμε, που συναντιέται στα ελληνοδικεία. Όποιοι και να είναι αυτοί, πολιτικοποιημένοι και μία άνθρωποι, αυτό τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν πρώτα απ' όλα σε μια ανθρώπινη επαφή με έναν κοινό στόχο. Ο στόχος είναι η αποτροπή των πληστηριασμών. Ταυτόχρονα, τουλάχιστον εδώ στο Ήλιον, αυτό που έχουμε καταφέρει, γιατί εγώ δραστηριοποιούμε κατά κύριο λόγο εδώ στο Ειρηνοδικείο Ηλίου, αυτό που έχουμε καταφέρει είναι με διαπυρός και σιδήρου, με πολλή υπομονή και πολλή ανθρωπιά και πολλή ανοχή για τον συνάνθρωπό μας, να διατηρήσουμε αυτή τη συνέλευση, η οποία εναλλάσσεται βέβαια, μπαίνουν καινούργιοι άνθρωποι, βγαίνουν κάποιοι άλλοι, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας. Έχει διατηρηθεί όμως αυτό το μετερίζει και κάθε Τετάρτη. Άσχετα αν υπάρχει απεργία ή όχι, άσχετα αν είναι γιορτές ή όχι. Έχουμε φάει κουραβιέδες έξω από το Ειρηνοδικείο. Mm-hmm. Έχουμε κεραστεί πασχαλινά κουραβιέδες έξω από το Ειρηνοδικείο. Mm-hmm. Και ο λόγος γι' αυτό είναι επειδή εκεί πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα ενδυνάμει μέτωπο. Όντως είναι ένα ενδυνάμει μέτωπο εκεί. Φαντάσου εάν τώρα ή αν αυτή την εποχή που η ελληνική κοινωνία όντως πάει από το κακό στο χειρότερο και δεν ξέρουμε δηλαδή πού ακριβώς είναι ο πάτος, μπορεί να τον έχουμε ξεπεράσει κιόλας, εάν είχαμε ένα δίκτυο τέτοιων συνελεύσεων, τέτοιων μετόπων σε όλη την Ελλάδα, πόσο πιο εύκολο θα ήταν να μπορέσουμε αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας τις δικές τους ζυμώσεις, τις δικές τους εμπειρίες, τα δικά τους βιώματα μέσα από αυτή τη συνέλευση, με τις δημοκρατικές και πλειοψηφικές διαδικασίες, τα ψηφίσματα, να μπορέσουν να λειτουργήσουν στο να ανατρέψουν αυτό το σαθρό σύστημα. Δίνα μου, θα ρωτήσω κάτι. Και πού ξέρεις ότι δεν υπάρχει. Όχι, πολύ καλά κάνεις. Και πολύ καλά κάνεις, ο λόγος είναι ωραίος. Και πού ξέρεις ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ή φτιάχνεται ένα τέτοιο ενδυνάμει μέτωπο. Για να είσαι λίγο αισιόδοξη πάνω σε αυτό. Είμαι λίγο αισιόδοξη. Απλά συζητώντας μαζί σου να σου πω το εξής. Με τα θέματα των αγροτών, απλά περίμενα να βγάλω ένα φίλο. Δεν σε ακούω πολύ καλά, περίκλη μου, και δυσκολεύομαι να καταλάβω τι είναι αυτό που μου είπες. Λέω, να είσαι αισιόδοξη για ένα μέτωπο, για ένα δίκτυο πανελλαδικό. Να είσαι αισιόδοξη. Να είμαι. Να μιλήσω σε σένα και να ακούσουν και οι ακροατές ότι οι αγρότες δεν ουσιαστικά εγκαταλείπουν τον αγώνα, και το κυριότερο, δεν υπάρχουν μόνο αγρότες οι οποίοι κατεβαίνουν για το ασφαλιστικό, να το πούμε λαϊκά, για την πάρτη τους. Υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις, αντιμνημονιακές θέσεις, αμεσοδημοκρατικές θέσεις, οι οποίοι έχουν λόγο. Λοιπόν, αυτοί οι αγρότες δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, και δεν πρόκειται να κάνουν πίσω ακόμα και αν καταργηθεί το ασφαλιστικό. Μάλιστα. Αν λέει κάτι αυτό. Είναι το πιο ελπιδοφόρο μήνυμα που μπορεί να ακούσει η κοινωνία. Όπως επίσης. Στην αγροτιά. Όπως επίσης, Ντίνα μου. Οπωσδήποτε. Ναι, όπως επίσης. Έχουμε επενδύσει στον αγώνα του. Έχουμε επενδύσει όπως είχαμε επενδύσει στον αγώνα της ΕΤ. Ακριβώς. Είχαμε επενδύσει έτσι τότε, και η κοινωνία επένδυσε. Θυμάσαι, τις χιλιάδες στον κόσμο είχαν βουλιάξει το προάβλιο της ΕΤ τότε. Και δυστυχώς ήταν ένας αγώνας ο οποίος κοινώς, λαϊκά όπως λες και εσύ, ξεπουλήθηκε. Άρα λοιπόν, εδώ οι αγρότες, επειδή έχουν αυτή την δυναμική και την υπευθυνότητα που θεωρώ ότι την έχουν βιώσει οι άνθρωποι, την νιώθουν,
οι γνήσιοι λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι κατανοούν αυτή τη στιγμή ότι φέρουν τεράστια ευθύνη στους ώμους τους και αγωνιούν για το αύριο της κοινωνίας, δεν θεωρώ ότι είναι καθόλου για την πάρτη τους. Καθόλου. Εάν μπορούν και καταφέρουν να δουν καθαρά ότι ο αγώνας τους κινδυνεύει από όλους αυτούς τους αγροτοπατέρες και τους εγκάθετους, οι οποίοι είναι εκεί για να κάνουν αυτό. Να χειραγωγήσουν αυτό το κίνημα. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Αν μπορούν λοιπόν να το δουν καθαρά, με καθαρά μάτια, και να κάνουν και κινήσεις οι οποίες πραγματικά θα πονέσουν. Πραγματικά θα πονέσουν. Και αυτές οι κινήσεις είναι οι τράπεζες και οι εφορίες. Mm-hmm. Αυτό το παράδειγμα που δόθηκε στην Κρήτη. Mm-hmm. Εκεί θα πονέσει όλο το σύστημα. Ντίνα μου, πριν κλείσουμε, στείλε το μήνυμα για αύριο, σου παρακαλώ πολύ, καθήλυνα αρμόδια. Το μήνυμα για αύριο. Mm-hmm. Τα αύριο είναι, το μήνυμα είναι σταθερό και συνεπέστατο. Όλοι στα ειρηνοδικεία αύριο, σε όλη την Ελλάδα, για να στήσουμε αυτό το ενδυνάμει μέτωπο προς δημιουργία αυτού του πολυπόθητου μετόπου που θα φέρει την πραγματική αλλαγή στον τόπο μας. Αυτό. Όλοι στα ειρηνοδικεία αύριο, 4 με 5, μία ώρα από τη ζωή σου, άμεσο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Άμεσο αποτέλεσμα. Άμεσο. Σώζουμε τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη ή κράτους. Ντίνα Κουάδρου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Θα υπάρξουν και άλλες, φαντάζομαι. Και ο αγώνας συνεχίζεται. Ο αγώνας συνεχίζεται. Σε ευχαριστώ. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.